Γεια σας. Ένας ακόμα στόχος μας αρχίζει σήμερα. Στόχος αυτός είναι η ανάδειξη με τον τρόπο που εμείς βλέπουμε της ομορφιάς και της ιστορικότητας της Σαλαμίνας με μικρά βιντεάκια τα οποία θα δείχνουν ότι η Σαλαμίνα δεν είναι ο τόπος που τα κοινά προβλήματα που υπάρχουν και σε άλλα σημεία της χώρας τα μαζικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν, αλλά έχει και σημεία και έχει και ιστορικά σημεία και περιβάλλον το οποίο πραγματικά αξίζει τον κόπο ο κόσμος να το γνωρίσει, να το περπατήσει και να το αγαπήσει όπως το αγαπούμε εμείς. Σήμερα θα ξεκινήσουμε όλη αυτό τη διαδικασία που θα είναι σε πολλά βιντεάκια, ρεπορτάζ ή ντοκιματέρ, όπως θέλει ο καθένας το ονομάζει, από ένα ιδιαίτερο σημείο και το επιλέξαμε για το λόγο του ότι θα πάμε σε μια σπηλιά η οποία δεν είναι μια απλή σπηλιά, είναι μια σπηλιά η οποία έζησε, έγραψε και πρόσφερε παγκόσμια κληρονομιά ο μεγάλος Σαλαμίνιος τραγικός ποιητής ο Ευρυπίδης. Στο σπήλαιο του Ευρυπίδη κοινώς, μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή, φυσική διαδρομή, την οποία περπάτησε ο τραγικός ποιητής και πολλοί άλλοι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα, όπως που ξαναείπα, την προσπάθειά μας αυτή, ευελπιστώντας ότι το κοινό θα σταματήσει να έχει την εντύπωση ότι η Σαλαμίνα είναι μια περιοχή η οποία δεν έχει αξίες και πολιτισμικές και ιστορικές και περιβαλλοντολογικές. Θα δούμε ότι η Σαλαμίνα είναι ένα πανέμορφο νησί το οποίο αξίζει να έλθεις, να το χαρείς, και αυτός είναι ο μοναδικός μας στόχος, δεν έχουμε άλλο στόχο μέσα από αυτά τα μικρά βίντεο που θα φτιάξουμε. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν από εδώ σήμερα, από τα Περιστέρια, νότια της Σαλαμίνας, μια περιοχή η οποία πήρε το όνομά της από τα Περιστέρια, τα πουλιά τα οποία κατοικούσαν στα δύο αυτά μικρά νησιά. Σε πολύ μικρή απόσταση λοιπόν βρίσκονται τα δύο μικρά νησιά και απέναντι ακριβώς είναι αυτό το δάσος, είναι η συνέχεια του μεγάλου δάσους των Κανακίων, ενός φυσικού πλούτου της Αττικής, που κάπου εκεί ψηλά είναι και η σπηλιά στην οποία θα περπατήσουμε και θα δώσω πλέον το λόγο στον Μάνο, τον Κιλιμάντζο και στο Φάνη, οι οποίοι και θα κάνουμε όλη αυτή τη διαδρομή και τη διαδρομή, θα δούμε και τι υπάρχει κάτω από τη σπηλιά και θα μπούμε και μέσα στη σπηλιά. Ελπίζω να το πετύχουμε και εύχομαι καλή επιτυχία σε εμάς και καλή απόλαυση σε εσάς. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, ξεκινάμε λοιπόν την ανάβαση προς το σπήλαιο του Ευρυπίδη. Είμαι ο Μάνος ο Κιλιμάντζος για το Σαλαμινίον βήμα και για την αρχή της προσπάθειας που κάνουμε, όπως σας περιέγραψε και ο Φίλιππος. Πηγαίνοντας για το σπήλαιο, να πούμε ότι βρίσκεται στη νότια πλευρά της Σαλαμίνας, επάνω από τον οικισμό Περιστέρια. Το ύψος του από την επιφάνεια της θάλασσας είναι γύρω στα 115-120 μέτρα. Η θέση του είναι απόκρημνη και αυτό δείχνει και το ότι ήταν ησυχαστήριο πέραν των άλλων χρήσεων, των οποίων θα τις εξηγήσουμε αργότερα.
Αρχίζουμε λοιπόν, ανεβαίνουμε τα σκαλάκια και πριν φτάσουμε να πούμε ότι είναι ένα οριζόντιο σπήλαιο, χαμηλοτάβανο, με 10 θαλάμους και δεδαλώδεις διαδρόμους που συνδέουν τους θαλάμους μεταξύ τους. Οι αναφορές για το σπήλαιο έγιναν τον 2ο π.Χ. αιώνα από τους αρχαίους συγγραφείς της ελληνιστικής περίοδου και κυρίως από το Σάτυρο, αλλά και τον 2ο μετά Χριστό αιώνα από αντίστοιχους Ρωμαίους συγγραφείς. Συνεχίζοντας τη διαδρομή, έχουμε και το Φάνη μπροστά μας. Για το σπήλαιο έχει μιλήσει και ο διάσημος βυζαντινολόγος, ο Σαλαμίνιος, ο Δημήτριος Πάλας. Το ταυτίζει μάλιστα με το Κυχρίνιον άντρον, δηλαδή τη σπηλιά του πρώτου μυθολογικού βασιλέα της Σαλαμίνας, του Κυχρέα. Το σπήλαιο ανασκάφτηκε την περίοδο 1994 με 1997 από τον αρχαιολόγο, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον Γιάννη Λόλο. Ο Γιάννης Λόλος βέβαια έχει συνδέσει το όνομά του με πάρα πολλές αρχαιολογικές ανασκαφές εδώ στη Σαλαμίνα, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Εδώ είναι μία όμορφη γωνιά, φαίνονται τα Περιστέρια και έχουμε και το Φίλιππο βέβαια με την backup κάμερα. Είμαστε πλήρως εξοπλισμένοι, ελπίζουμε να βγει κάτι καλό από τη σημερινή εξόρμηση. Τα ευρήματα της ανασκαφής από το σπήλαιο του Ευρυπίδη εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας και ελπίζουμε να μείνουν εκεί, γιατί κατά καιρούς γίνονται διάφορες και καλά δανεισμοί και κάποια έργα ακόμη τα περιμένουν πίσω. Εδώ έχουμε ένα καμίνι. Αυτός ήταν ο χρυσός της Σαλαμίνας, το ρετσίνι και η πίσα και ο ασβέστης. Παντού βρίσκεις τέτοια και στο βουνό και δείχνει την προηγούμενη δραστηριότητα των Σαλαμινίων που τους απέφερε και πολλά κέρδη, πολύ πλούτο και παράδοση. Εδώ πάλι φαίνεται καλύτερα και ο Φάνης μας δείχνει το δρόμο. Λέγαμε λοιπόν ότι τα ευρήματα από τις ανασκαφές του σπηλαίου αρχίζουν από την 6η π.Χ. χιλιετία, την νεολιθική εποχή δηλαδή, και φτάνουν μέχρι και τον 14ο μετά Χριστόν αιώνα, τη Φραγκοκρατία, επί περίοδου Φραγκοκρατίας. Θα πούμε αργότερα τι συνέβη όλες αυτές τις εποχές και τη χρήση του σπηλαίου. Αυτή λοιπόν η χρήση του σπηλαίου μεταβλήθηκε κατά καιρούς από τόπο κατοικίας των πρωτόγονων ανθρώπων. Μετά χρησιμεύσε σαν ταφικός χώρος. Μετά έγινε λατρευτικός χώρος, θα τα πούμε μετά.
και στο τέλος έγινε τόπος απόκρυψης θησαυρών και καταφύγιο από τους πειρατές. Προχωράμε. Και πλησιάζουμε στο ιερό του Διονύσου. Έξω από την σπηλιά υπήρχε το ιερό του Διονύσου. Αυτό εδώ είναι. Τετράγωνη οικοδομή, πετρόκτιστη, με αναβαθμούς και σκαλιστά έδρανα. Κοντά εδώ ήταν και μία πηγή από την οποία παίρνανε νερό για τις διάφορες τελετουργίες τους. Εδώ έγινε ήκμασε και χρησιμοποιήθηκε πολύ κατά τον 2ο και 3ο π.Χ. αιώνα. Το 2ο π.Χ. αιώνα καταστράφηκε, ισοπεδώθηκε από σεισμό και προφανώς έμεινε όπως είναι τώρα, όπως τον βλέπουμε τώρα. Η λατρεία του Διονύσου λοιπόν μεταφέρθηκε από εδώ και μεταφέρθηκε μέσα στο εσωτερικό του σπηλαίου, όπου όπως είπαμε το σπήλαιο τότε χρησιμοποιήθηκε σαν λατρευτικός χώρος και η λατρεία του Διονύσου συνδυάστηκε και με τις τιμές που κάνανε πλέον στον Ευρυπίδη οι άνθρωποι, άρα ήταν δυτή η χρήση του σπηλαίου. Μία ματιά λοιπόν έξω από το σειρματόπλεγμα στο ιερό του Διονύσου. Και συνεχίζουμε. Ο Διόνυσος μας δίνει και μία υπέροχη θέα των νησιών, των νησίδων και της γαλάζιας θάλασσας που μας περιβάλλει. Εδώ βλέπουμε και το ριάκι, το οποίο δέχεται τα νερά της πηγής που είναι πιο πάνω από τον Ναΐσκο. Έχει γίνει μια διευθέτηση εδώ και προχωράμε. Ακριβώς από πάνω. Ακριβώς από πάνω από το ιερό του Διονύσου είναι η πηγή που λέγαμε. Έχει ακόμη νερό. Θα έχει και βατράχια υποθέτω εδώ μέσα και διάφορα άλλα τέτοια. Αλλά γενικά είναι μια όμορφη γωνιά του βουνού. Και πλησιάζοντας τώρα στο σπήλαιο, πάνω από την πηγή βλέπουμε τα απόκρημνα βράχια. Για να αρχίσει το πράγμα να έχει το ενδιαφέρον του στο αντικείμενο το οποίο ερευνούμε. Εδώ λοιπόν πλησιάζοντας έχουμε και μία πινακίδα που λέει διάφορα περί του σπηλαίου. Αυτά εδώ είναι. Η ανηφόρα έχει αρχίσει και γίνεται αρκετά ζόρικη. Ας το έχει υπόψη του αυτό όποιος
έχει σκοπό να ανέβει, θέλει καλό εξοπλισμό, παπούτσια και πόδια. Άλλο ένα μπαλκονάκι στη διαδρομή μας δίνει μια εκπληκτική εικόνα. Έχω πει αρκετές φορές ότι έχοντας τέτοια θέα μπροστά του, ο οποιοσδήποτε ανήσυχο, το οποιοδήποτε ανήσυχο μυαλό δεν μπορεί παρά να γράψει αριστουργήματα. Σε εμπνέει η εικόνα, σε εμπνέει όλο αυτό το τοπίο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Το σπήλαιο κατά τη Ρωμαιοκρατία έγινε τόπος αξιοθέατο και τόπος προσκυνήματος. Αυτό κράτησε αρκετά και σταμάτησε στην εποχή της επιδρομής των Έρουλων και των Γότθων το 267 μετά Χριστόν, οπότε και έγιναν πάρα πολλές καταστροφές στο σπήλαιο. Έχοντας φτάσει λοιπόν μπροστά στο σπήλαιο, κάνουμε μια γενική, παίρνουμε μια γενική θέα, φανταστική όπως βλέπετε. Εδώ είναι το πλάτωμα που οδηγεί στο σπήλαιο, έχει και άλλες τρύπες εδώ ο βράχος και φανταστική θέα, η έγινα στο βάθος, τα νησάκια, οι λαούσες πιο μπροστά και εδώ κοντά τα Περιστέρια. Προχωράμε λοιπόν στην είσοδο του σπηλαίου, το οποίο συνδέεται το σπήλαιο κατά τις μαρτυρίες ταυτίζεται με το ησυχαστήριο του Ευρυπίδη, όπου ερχόταν εδώ και απομονωνόταν και έγραφε τα έργα του. Το σπήλαιο, όπως είπαμε, συνδέθηκε με το όνομα του καθηγητή Γιάννου Λόλου, ο οποίος έκανε την ανασκαφή από το 1994 μέχρι το 1997 και εδώ, έχοντας κάποιες λήψεις από έξω, να πούμε, να σας αφήσω να δείτε λίγο και την ομορφιά που αντίκριζε ο Ευρυπίδης, αλλά και οι προσκυνητές όταν ερχόντουσαν. Ο καθηγητής Λόλος λοιπόν έχει συνδέσει στενότατα το όνομά του με τις αρχαιολογικές έρευνες στη Σαλαμίνα. Εκτός του σπηλαίου έχει ανασκάψει και το κυναϊκό ανάκτορο στη θέση Κανάκια και τελευταία ασχολείται με θαλάσσιες και υποβρύχιες ανασκαφές στον αρχαίο λιμένα, στο Αμπελάκι, όπως και σε άλλα σημεία στο νησί. Στην έκθεσή του ο καθηγητής γράφει: «Το σπήλαιο στα Περιστέρια Σαλαμίνος όσον αφορά την παραθαλάσσια θέση, τη μορφή και την ατμόσφαιρά του ανταποκρίνεται όσο κανένα άλλο από τα υπάρχοντα στην νήσο προς τις περιγραφές του σπηλαίου του Ευρυπίδη που προέρχονται από αρχαίες πηγές». Λοιπόν, είμαστε στην είσοδο της σπηλιάς όπως λέμε. Ο αρχαίος συγγραφέας Σάτυρος το περιγράφει ως σπήλαιο αναπνοήν έχων προς την θάλασσα. Ο δε Ρωμαίος Αούλιους Γκέλιους την περιγράφει τη σπηλιά σαν σπηλιά δυσάρεστη και τρομακτική. Η λατινική έκφραση είναι «Spelunga teatra eorinda». Κάπως έτσι, συγχωρέστε κάποια λάθη αν γίνονται. Ο καθηγητής Λόλος επίσης στην έκθεσή του έχει επισημάνει ότι η σπηλιά έχει υποστεί πάρα πολλές καταστροφές
από λαθρανάς καφές. Και αυτά είναι πρόσφατα βέβαια, πρόσφατες οι ζημιές, οι λαθρανάς καφές είναι πρόσφατες. Και έχουν κάνει αρκετές ζημιές στη σπηλιά. Όπως επίσης βλέπουμε και τον Μάκη που αγαπάει τη Σούλα και δεν αντέχει να μην γράψει τον έρωτά του στον τοίχο της σπηλιάς. Υπάρχουν και αυτά, είναι ο Έλληνες, τι να κάνουμε, θέλουν να περάσουν στην Αθανασία με οποιοδήποτε τρόπο. Συνέχεια έχει γράψει και μέσα έχει και έχουν σκαλίσει κιόλας, δεν τους έφτανε να γράφουνε, έχουν σκαλίσει κιόλας. Οι διάφορες χρονικές περίοδοι, τις διάφορες χρονικές περιόδους, το σπήλαιο, όπως είπαμε, είχε διαφορετικές χρήσεις. Την νεολιθική εποχή, από το 5.300 π.Χ. έως το 4.500 π.Χ., χρησίμευσε σαν κατοικία. Ερχόντουσαν οι άνθρωποι εδώ, είχαν το καταφύγιό τους, κυνηγάγανε, ζούσαν εδώ μέσα και προστατευόντουσαν. Έχουν βρεθεί από την εποχή αυτή θραύσματα αγγείων, λίθινες αιχμές βελών, θαλάσσια όστρακα, άρα σημαίνει ότι πηγαίνανε κάτω και ψαρεύαν οι άνθρωποι, όπως επίσης και ένα σφυρίλατο έλασμα, σιδερένιο, μεταλλικό εν πάση περιπτώσει, και το άνω μισό ενός γυναικείου ειδωλίου. Την ύστερη μηναϊκή εποχή, δηλαδή το 1400 με 1150, ο χώρος χρησιμοποιήθηκε για ταφές. Έχουν βρεθεί και εδώ πάλι διάφορα ευρήματα, πολλά κτερίσματα, διαλυμένη τάφη από προφανώς κάποιους πονηρούς, όπως επίσης και ένα χάλκινο ξυφίδιο. Παραξυφίδιο το λέει ο καθηγητής, κοντοξύφος. Όπως επίσης και πάρα πολλά τεχνουργήματα, πάρα πολύ λεπτής τέχνης. Την κλασική εποχή η χρήση του σπηλαίου ήταν μάλλον περιστασιακή και περιορισμένη. Οπότε βρήκε και ο Ευρυπίδης εδώ την ευκαιρία, μια που δεν υπήρχε πολυκοσμία, να έρθει, να κάτσει, να ησυχάσει. Τη Ρωμαϊκή εποχή, 2ος και 3ος αιώνας μετά Χριστόν, το σπήλαιο, όπως είπαμε, χρησιμοποιήθηκε για λατρευτικούς σκοπούς, είχε λατρευτική χρήση, είχε γκρεμιστεί ο ναός του Διονύσου, άρα μεταφέρθηκε εδώ η λατρεία, ο Ευρυπίδης πλέον ήταν ονομαστός, άρα και τον τιμούσαν και αυτόν, τιμούσαν τον Ευρυπίδη, λάτρευαν τον Διόνυσο πλέον μέσα στο σπήλαιο. Και τέλος βρέθηκε, από εκείνη την εποχή βρέθηκε μεγάλος θησαυρός από 39 νομίσματα, επάργυρα νομίσματα, που εικάζεται ότι ήταν και το ταμείο του ιερατείου που είχε την φροντίδα του σπηλαίου εδώ. Αυτός ο θησαυρός πιθανότατα κρύφτηκε για να αποφευχθεί η αρπαγή του κατά την επιδρομή των Έρουλων, όπως είπαμε, το 267 μετά Χριστόν. Οι οποίοι Έρουλοι ήρθαν εδώ ψάχνοντας προφανώς να βρούνε αξίας πράγματα και έκαναν και πάρα πολλές καταστροφές. Καταστράφηκε πολύ ο χώρος εδώ από τους Έρουλους. Στη Φραγκοκρατία το 1200 μετά Χριστόν πια, έχουμε περάσανε αιώνες, το Βυζάντιο δεν έχει καμία παρουσία εδώ, αλλά η Φραγκοκρατία έχει σημάδια. Χρησιμοποιήθηκε πάλι ως κρυσφύγετο, καταφύγιο, ως επίσης και χώρος απόκρυψης θησαυρών. Σπηλιά, τρύπα, ερχόντουσαν και βάζανε τα διάφορα τιμαλφή τους για να μην αποφύγουν την κλοπή. Αυτή είναι και η τελευταία περίοδος κατά την οποία καταγράφεται χρήση
του σπηλαίου. Μετά το σπήλαιο μένει στην αφάνεια και έρχεται στις μέρες μας ο αγαπημένος καθηγητής, ο Γιάννης ο Λόλος, για να μας το ξαναφέρει και να μας το παραδώσει και να είμαστε εδώ σήμερα να σας μεταδίδουμε την εμπειρία μας. Αυτά από μένα, θα περάσουμε λίγο μέσα τώρα. Αυτά. Είμαστε λοιπόν στην είσοδο της σπηλιάς. Μπαίνουμε μέσα σιγά και με προσοχή, γιατί εδώ θέλει κομάντο. Όπως μπαίνουμε λοιπόν, αυτός είναι ο διάδρομος, ο αρχικός. Εδώ έχει μία εσοχή. Από ό,τι λένε, εδώ βρέθηκαν αυτά τα 39 επάργυρα νομίσματα. Τα είχαν κρύψει. Θες μέσα. Εδώ το αριστερά προχώρα. Α, εδώ είναι, εδώ είναι, εδώ είναι η εσοχή, εδώ είναι η εσοχή που βρέθηκαν τα νομίσματα. Προχωράμε, ελπίζουμε να μην χαθούμε και μας ψάχνουν μετά. Έχει ένα, ανοίγει εδώ. Έχει θάλαμο, έχει σταλαγμητικές στήλες και βέβαια ο νεοέλληνας έγραψε πάλι εδώ τα κατορθώματά του. Εδώ μέσα, εδώ μέσα λοιπόν είχαν βρει τα επάργυρα νομίσματα του ταμείου του ταμείου του Ιερατείου. Εδώ μια ωραία ένας ωραίος σχηματισμός. Σταλαγμίτες. Ακόμη να, εδώ τρέχει το νερό και δημιουργεί καινούριο σταλαγμίτη. Και εδώ και εκεί είναι όμορφα. Εδώ συνεχίζει τώρα, πάει παραπέρα, να κι άλλος σταλαγμίτης, να μειώσουμε λίγο το φως για να φανεί καλά. Χιλιάδες χρόνια θέλει αυτό για να γίνει σταλαγμίτης μεγάλος. Νομίζω ότι εδώ σταματάει το ένα, ο ένας διάδρομος, είδαμε τους δύο θαλάμους, πάμε πίσω να συνεχίσουμε στο υπόλοιπο. Α, εδώ είναι, εδώ είναι, εδώ είναι η εσοχή, εδώ είναι η εσοχή που βρέθηκαν
τα νομίσματα. Προχωράμε, ελπίζουμε να μην χαθούμε και μας ψάχνουν μετά. Έχει ένα, ανοίγει εδώ, έχει θάλαμο, έχει σταλαγμητικές στήλες και βέβαια ο νεοέλληνας έγραψε πάλι εδώ τα κατορθώματά του. Εδώ μέσα λοιπόν είχαν βρει τα επάργυρα νομίσματα του ταμείου του ιερατείου. Εδώ μια ωραία, ένας ωραίος σχηματισμός. Σταλαγμίτες. Ακόμη να, εδώ τρέχει το νερό και δημιουργεί καινούριο σταλαγμίτη. Και εδώ και εκεί είναι όμορφα. Εδώ συνεχίζει τώρα. Πάει παραπέρα, να κι άλλος σταλαγμίτης. Να μειώσουμε λίγο το φως για να φάνει καλά. Χιλιάδες χρόνια θέλει αυτό για να γίνει σταλαγμίτης μεγάλος. Νομίζω ότι εδώ σταματάει το ένα. Ο ένας διάδρομος, είδαμε τους δύο θαλάμους, πάμε πίσω να συνεχίσουμε στο υπόλοιπο. Από τη διασταύρωση λοιπόν που φύγαμε για να δούμε τον μικρό διάδρομο, προχωράμε στον πιο μεγάλο διάδρομο. Υπέροχο, υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Πάμε από δεξιά. Έχει πετάξει και τον καφέ του. Έχει έρθει ο άλλος και έχει πει το φραπέ του και τον έχει πετάξει. Τι να πω. Εδώ είναι θάλαμοι με σταλακτίτες, σταλαγμίτες. Μάλλον στην ουσία τι είναι, είναι ενωμένα, είναι σταλαγμητική στήλη και επάνω αρχίζουν οι σταλακτίτες. Ο άλλος θάλαμος εδώ. Ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω τι καήλα ήταν αυτή να έρθετε εδώ πέρα και να γράψετε τα ονόματά σας. Ντροπή. Εδώ μια όμορφη λεπτομέρεια. Και εκεί μέσα, άλλος πάλι, θάλαμος και βέβαια άλλος φραπές εδώ. Εδώ έχουμε άλλο θάλαμο. Μεγάλο. Μεγαλώδες σπήλαιο. Φεύγοντας θα μαζέψουμε και τα σκουπίδια που κάναν οι συμπατριώτες μας.
ό,τι μπορούμε ας κάνουμε εμείς. Γαϊδούρια υπάρχουν. Σχηματισμοί. Η φύση είναι ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης. Ράμος. Ένα στίχος από σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Πολλών μέτρων. Πολλά, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίος. Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Συνεχίζεται. Αριστερά μας έχουμε τον τοίχο, δεξιά μας έχουμε άλλους σχηματισμούς. Τέλεια, τέλεια. Εδώ είναι η λίμνη. Εδώ είναι η πρώτη φορά που μπορώ να σταθώ όρθιος. Κοντά είναι 90 και είμαι στο τσακ. Ο Φίλιππος λέει ότι εδώ έχει λίμνη, αλλά εγώ δεν βλέπω. Εδώ που είσαι εσύ είναι η λίμνη, η λεγόμενη λίμνη. Ναι. Εκεί που είσαι όρθιος. Ναι, εντάξει, προφανώς δεν έχει το νερό, δεν υπάρχει τώρα. Συνεχίζει. Έχει κι άλλες τρύπες από εκεί. Ο τοίχος συνεχίζει. Και από εδώ και να φύξει λίγο. Thank you.
τελειώσαμε με το... Κάναμε την... τη βόλτα μας στο σπήλαιο και σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να βγούμε έξω. Εδώ, όπως είπαμε, είναι η λίμνη, χωρίς νερά. Έχει πανέμορφα, πανέμορφους σχηματισμούς. Υπέροχο, υπέροχο. Δεν μπορώ παρά να μείνω άναυδος και όποιος έρθει το ίδιο θα πάθει. Εδώ το τείχος πάλι. Να κάνουμε και μία σύγκριση με τα έργα της φύσης, θαυμάστε τα, και τα έργα του ανθρώπου δίπλα-δίπλα. Συνεχίζουμε την επιστροφή μας πάλι από τον μεγάλο θάλαμο. Εδώ είναι η πίσω μεριά, ο πίσω θάλαμος που χωρίζει, τον χωρίζει από τον υπόλοιπο χώρο, το αυτό το τείχος με τους σταλαγμίτες. Προχωράμε. Χωρίστε τα τραντάγματα, δεν είναι και πολύ εύκολο να κάνεις λήψεις βίντεο εδώ μέσα. Και βγαίνουμε έξω σιγά σιγά. Φαίνεται η είσοδος. Και το φως της Ελλάδας, το ελληνικό φως.